ημέρας χαράς και γιορτής για όλο τον κόσμο, αλλά φαντάζομαι και για κάποιους συνανθρώπους μας τα πράγματα δεν είναι έτσι. Οπότε πιστεύω αυτή η πρωτοβουλία σημερινή έχει στόχο να τους βοηθήσει. Η τοπική μας οργάνωση από την πρώτη στιγμή υποκλήθηκε, έθεσε ως στόχο τον άνθρωπο και την προσφορά στον κοινωνικό σύλλογο. Φέτος, σε συνέχεια της περσινής μας δράσης για προσφορά σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, διοργανώσαμε αυτή τη γιορτή αγάπης, στην οποία συλλέξαμε τρόφιμα, ρούχα και παιχνίδια για συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τα πάρουν μόνοι τους. Είμαστε πάλι στη θέση να πούμε ότι ήταν πάρα πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου, η οποία πραγματικά ήταν συγκινητική και έτσι πάρα πολλοί συμπολίτες μας θα βοηθηθούν σε αυτές τις γιορτές. Κινήσεις σαν τη σημερινή δίνουν και μηνύματα και κατευθύνσεις για μια κοινωνία που καθημερινά δοκιμάζεται. Έτσι ακριβώς. Κινήσεις για αυτή δείχνουν μηνύματα αλληλεγγύης από ανθρώπους οι οποίοι οφείλουν να είναι αλληλεγγύοι, από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι τόσο απρόσιτοι όσο πιστεύουν οι συμπολίτες μας τα τελευταία χρόνια ότι είναι, από ανθρώπους δηλαδή που ασχολούνται με τα κοινά, που ασχολούνται με την πολιτική. Δίνουμε λοιπόν το πρόσωπο, το αλληλέγγυο πρόσωπο και το αληθινό πρόσωπο το οποίο πρέπει να έχουμε σε αυτές τις άλλες μέρες. Εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος που ασχολείστε με τον χώρο της πολιτικής. Τα νέα παιδιά πώς πρέπει να εκλάβουν μια κίνηση σαν τη σημερινή? Γενικότερα το ότι είμαι ένας νέος άνθρωπος νομίζω ότι ξενίζει κάποιους το ότι βρίσκομαι σε αυτόν τον χώρο και το ότι ασχολούμαι από τόσο μικρός με τα κοινά. Αυτό δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Η γενιά μου δυστυχώς έχει βγει απολυτήκη γιατί έτσι την κάνανε καιροί. Χαλεπίπολη καιροί θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά εγώ θεωρώ πως η πολιτική είναι ο τρόπος για να αλλάξουμε το μέλλον το δικό μας και το μέλλον των παιδιών μας. Και είμαστε υπεύθυνοι για αυτό το πράγμα. Αν τυχόν δεν πάρουμε τις τύχες τις δικές μας στα χέρια μας, τότε δεν μπορούμε να καθόμαστε στον καναπέ μας και να διαμαρτυρόμαστε ή ακόμα χειρότερα να βγαίνουμε στις πλατείες και να διαμαρτυρόμαστε χωρίς να κάνουμε τίποτα. Θεωρώ λοιπόν ότι όλοι οι νέοι πρέπει να βλέπουν παραδείγματα, δεν θα πω για μένα, παραδείγματα άλλων νέων ανθρώπων οι οποίοι πραγματικά παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους και διεκδικούν πράγματα από τη ζωή και θα πρέπει να ακολουθούν αυτά τα παραδείγματα διεκδίκησης. Της διεκδίκησης της καθημερινότητας, διεκδίκησης του μέλλοντος. Οπότε και μέσα από τέτοιες δράσεις δείχνουμε ότι η πολιτική δεν είναι μόνο συσκέψεις και μόνο συνεδριάσεις, έχει ένα κοινωνικό πρόσωπο η πολιτική και ειδικά στις μικρές κοινωνίες όπως η κοινωνία της Κατερίνης θεωρώ ότι δράσεις σαν και αυτή μας φέρουν πιο κοντά με την κοινωνία. Φέρνουμε πιο κοντά εμάς με την κοινωνία και την κοινωνία μας. Είναι αμφίδρομο. Και έχετε αποδείξει μέχρι τώρα ότι δεν μένετε μόνο στην περίοδο των εορτών. Έχετε ποικίλη δράση, πλούσια δράση, την οποία κατά καιρούς έτσι πρέπει να την τονίζουμε για να καταλάβει ο κόσμος ότι βρίσκεστε κοντά τους. Έτσι ακριβώς. Δεν είναι μόνο στην περίοδο των εορτών. Βρισκόμαστε κοντά σε συνανθρώπους που έχουν ανάγκη. Να θυμίσω πέρσι την πρωτοβουλία μας «Βάζουμε γκολ στον γκρίζο» για μια οικογένεια η οποία έχασε το σπίτι της από πυρκαγιά όλος καιρός και σταθήκαμε στο πλευρό τους. Οκτώβριο μήνα διοργανώσαμε ένα πάρα πολύ πετυχημένο φιλανθρωπικό ποδοσφαιρικό αγώνα όπου καταφέραμε και μαζέψαμε ένα πάρα πολύ σημαντικό ποσό το οποίο βοήθησε τελικά στην περάτωση των έργων για την ανακατασκευή του σπιτιού τους. Και άλλες πολλές περιπτώσεις τις οποίες πραγματικά επειδή γνωρίζουμε και συναστρεφόμαστε κάθε φορά με πάρα πολύ κόσμο κάνουμε πολλά μικρά πράγματα. Όλη η οργάνωση και όλη η ομάδα που δραστηριοποιούμαστε στην δημοτική τοπική οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνης κάνουμε μικρά πράγματα καθημερινά τα οποία μπορεί να μην φαίνονται αλλά είναι ουσιαστικά. Και σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσουμε και μέχρι το τέλος. Αλλά είναι γιορτές. Ας δώσουμε τις ευχές μας στον κόσμο και ας κλείσουμε τη σύντομη κουβέντα μας. Εύχομαι καλά Χριστούγεννα σε όλο τον κόσμο, με υγεία πάνω απ' όλα, με αλληλεγγύη και με ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Ένα μέλλον το οποίο είναι στα χέρια μας και καλό όλο τον κόσμο μέσα από τις μέρες αυτές των Χριστουγέννων να μπορέσει να σκεφτεί, να χαράξει και να δημιουργήσει ένα καινούργιο ελπιδοφόρο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.